Γεια σε όλους! Είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Είμαι στο βουνό και αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να εκπληρώσω την παραγγελία ενός φίλου του Outdoors University, ο οποίος έγραψε στα σχόλια αν μπορούμε να δείξουμε ένα καταφύγιο το οποίο θα μπορούσαμε να στήσουμε σε ένα μέρος το οποίο δεν έχει δέντρα, χρησιμοποιώντας μόνο τα μπαστούνια μας. Αυτό που επίσης θέλω να κάνω είναι να ανάψω μια ωραία φωτίτσα, να μαγειρέψω κάτι ωραίο να φάω και να απολαύσω τη βραδιά μου στο βουνό. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι ωραία. Το συγκεκριμένο πανί είναι 3 επί 4,5 μέτρα. Αυτή η πλευρά έχει 5 θηλιές. Χρησιμοποιώ τη δεύτερη από εκείνη τη γωνία και τη δεύτερη από αυτή τη γωνία. Στη συνέχεια παίρνω τη δεύτερη θηλιά από εδώ και την τραβάω προς τη μέση γύρω στα 2,5 πόδια. Περίπου μέχρι εδώ. Δεν θέλω να φτάσω πιο μέσα, μέχρι τη μέση, μέχρι αυτή τη θηλιά, γιατί αν καρφώσω εκείνο το πασαλάκι εδώ, η είσοδος μου θα κλείσει. Θα έχω κλειστή είσοδο μπροστά. Θέλω να αφήσω περίπου 2 πόδια για είσοδο. Οπότε, μετράω από εδώ 1, 2, ας πούμε 2 και μία φτέρνα. Και το καρφώνω εδώ. Το ίδιο κάνω και με αυτή τη δεύτερη θηλιά. Μετράω από εδώ 2 πόδια περίπου και μια φτέρνα. Οπότε εδώ. Εκεί είναι μια χαρά. Τώρα εδώ έχω μια είσοδο από την οποία χωράω άνετα. Στη συνέχεια παίρνω το μπαστούνι μου, βάζω ένα κομμάτι πανί από πάνω ή οτιδήποτε. Πρώτον για να μην τρυπήσω το μουσαμά μου και δεύτερον για να μην γλιστράει κάτω από το μουσαμά πολύ. Και τοποθετώ το μπάσαλό μου περίπου στη μέση, εκεί πέρα που είναι εκείνη η θηλιά, λίγο πιο μπροστά από τη μέση. Μετά ελέγχω αν όλες οι πλευρές μου είναι τεντωμένες. Όσο πάω πιο μέσα, ο χώρος ανοίγει. Εάν θέλω, μπορώ να παίξω με αυτά τα δύο πασαλάκια και να κάνω την είσοδό μου πιο κλειστή ή πιο ανοιχτή. Αλλά θεωρώ πως 2 πόδια για είσοδο, 2 πόδια και κάτι, είναι υπέρα αρκετά. Αυτό που θέλω να κάνω στη συνέχεια είναι να τραβήξω τις δύο πλευρές μέσα και να δημιουργήσω λίγο πάτωμα. Και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για λίγο πάτωμα. Όλο το καταφύγιό μου είναι καλυμμένο με πάτωμα. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να βάλω τα πράγματά μου μέσα, να ετοιμάσω το κρεβάτι μου, γιατί μετά θα κατεβάσω και θα δέσω αυτή την πλευρά έτσι, θα συρθώ μέσα και μετά θα σβρώξω το σάκο μου εδώ για να κλείσω την είσοδο. Αυτό το καταφύγιο μπορεί να κοιμήσει μέχρι 2 άτομα με τα πράγματά τους, ένας εδώ, ένας εδώ. Έχουμε χώρο για πράγματα εδώ και έχουμε και χώρο για πράγματα μπροστά στην είσοδο. Καλή δουλειά. Για να κρατάω τα στρώματα μεταξύ τους και να μην γλιστράνε, παίρνω ένα κομμάτι αρτάνι και τα δένω μεταξύ τους.
πολύ μεγάλη προσοχή γιατί τα τσιμπούρια βγήκαν. Διάλειμμα. Σήμερα το μενού έχει full ζυμάρι. Το πρώτο πράγμα που θα προσπαθήσω να φτιάξω είναι ένα ψωμάκι γεμιστό με ντοματούλα, ελίτσα, κρεμμυδάκι, σκορδάκι, μπαχαρικά κτλ. Και το δεύτερο, δεν σας το λέω ακόμα, αλλά είναι γλυκό.
Τώρα με αυτό πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός για να μην το κάψω. Γιατί έχει πολύ φωτιά εδώ. Νομίζω πως μέσα έχει γίνει, απλά επειδή έχει πολλά ζουμιά μέσα. Θα το βάλω και λίγο πάνω στη σφαρίτσα και θα γίνει μια χαρά. Οπ, μια χαρά είναι από εδώ. Λίγο από εδώ και τέλος. Φαίνεται πολύ καλό. Τέλειο. Πρέπει να το αφήσω λίγο να κρυώσει. Αλλά φαίνεται πολύ ωραίο. Ας το μυθούμε. Καλή δουλειά. Θα ήθελε λίγο περισσότερο αλάτι. Το κρεμμύδι είναι πολύ γλυκό. Αλλά είναι ωραίο. Έκανα ακόμα ένα συστήλ πίτσα, γιατί είχα και άλλα υλικά και δεν ήθελα να πάνε χαμένα. Ζεστή ρε. Δεν είναι πολύ ωραίο. Είμαι τόση ώρα καθισμένος δίπλα στη φωτιά και είμαι τόσο ζεστός που δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι η θερμοκρασία έχει πέσει τόσο πολύ που ξεκίνησε να χιονίζει. Λοιπόν, το γλυκό μου είναι σχεδόν έτοιμο. Και τώρα θα δείτε τι γλυκό είναι αυτό. Μισό λεπτάκι. Από τα πιο ωραία γλυκά στο βουνό. Το μέλι πάγωσε. Το μέλι ζεστάθηκε και τρέχει. Άμα δεν το δοκιμάσεις, δεν μπορεί να καταλάβει. Τέλειο. Τέλειο. Και η τελευταία μπουκιά πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερο. Έλα φίλε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και ένα ωραίο σμούδι για κλείσιμο και είμαι για ύπνο.
Μήλο, μάγκο, μαρακούγια. Καλή δουλειά. Τώρα τι ρίχνει, παγάκια. Τώρα ρίχνει παγάκια, πρέπει να μπω μέσα. Πάνω στην ώρα ξεκίνησε να ρίχνει. Όλα κανονισμένα τα έχει ο μεγάλος. Άρχισε να ρίχνει. Ήρθε η ώρα για ύπνο. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Η ώρα είναι 11 και κοιμάμαι ήδη 10 ώρες. Αλλά είναι πολύ ωραία εδώ στο κρεβατάκι μου. Και το να έχεις πάτωμα μεγάλη υπόθεση. Και εφόσον έχουμε βροχούλα, επιλέγουμε να φάμε πρωινό στο κρεβάτι. Μία ερώτηση που θα μπορούσε να έρθει τώρα είναι η εξής. Γιατί βάζεις το sleeping bag σου έτσι μέσα στη θήκη του? Αυτό έχει να κάνει με τη διάρκεια χρήσης. Όταν, κατά τη γνώμη μου, διπλώνω το sleeping bag συμμετρικά, συνέχεια με τον ίδιο τρόπο, η μόνωση πιέζεται συμμετρικά στα ίδια σημεία πάντα. Οπότε συγκεκριμένα σημεία του sleeping bag αδυνατίζουν, συγκεκριμένα σημεία της μόνωσης. Όταν όμως το βάζω έτσι μες στη θήκη του, δεν πιέζονται συνέχεια τα ίδια σημεία. Και εννοείται ότι όταν πάω σπίτι, βγάζω το sleeping bag μου από τη θήκη του, το αερίζω καλά και εάν θέλω να το αποθηκεύσω μέσα στη θήκη του, δεν το αποθηκεύω πιεσμένο. Το αποθηκεύω όσο πιο χαλαρά γίνεται. Τώρα πρέπει να είμαι όσο πιο γρήγορο γίνεται για να μην με ξαναπιάσει βροχή. Ένα άλλο φυτό που κάνει την εμφάνισή του τώρα την άνοιξη και είναι από τα αγαπημένα μου είναι το άγριο σκόρδο ή αλλιώς τα λατινικά Allium Ursinum. Όλα τα μέρη του φυτού είναι φαγόσιμα και είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για τον οργανισμό. Κάποιες από τις πολλές ιδιότητες του είναι ότι είναι αντισηπτικό, είναι διουρητικό, βοηθάει στους πόνους στο στομάχι, βοηθάει στην πέψη, βοηθάει στην καταπολέμηση της υπέρτασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της διάρειας, των κολικών, του τυμπανισμού και της απώλειας της όρεξης. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όμως όταν συλλέγουμε άγριο σκόρδο, γιατί υπάρχουν πολλά όμοια φυτά τα οποία είναι δηλητηριώδη και πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη δηλητηριάζονται κάθε χρόνο κατά τη συλλογή άγριου σκόρδου. Και κάπου εδώ αυτή η περιπέτεια έφτασε στο τέλος της. Ερωτήσεις και ιδέες γράψτε στα σχόλια. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάω!